Εδώ είμαστε αγαπητοί μου φίλοι, έτοιμοι να συνεχίσουμε και βέβαια κοντά μας είναι η κυρία Φωτεινή Τηλιακού που θα ήθελα να την ρωτήσω πάρα πολύ για πασκαλινά και τουριστικά δρόμενα. Συν βέβαια το θέμα της υποψηφιότητας. Όμως υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα με την ιδιότητά της ως εκπαιδευτικού που πρέπει να αγγίξουμε γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό. Καλώς ήρθατε, κυρία Τηλιακού. Καλώς σας βρίσκω, καλώς σας βρίσκω. Στις μέρες μας δεν έχουμε πια την δυνατότητα ούτε την πολυτέλεια να μείνει κανείς απλήρωτος για ένα ή δύο μήνες, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Όμως πληροφορούμαστε ότι στο δημόσιο ΙΕΚ τα πράγματα δεν μετράνε ένα-δύο μήνες μόνο. Ακριβώς, ακριβώς και δυστυχώς. Καταρχήν να πω ότι δεν είμαι εδώ μόνο για μένα. Ναι. Εκπροσωπώ όλους τους συναδέλφους. Είμαστε 19 άτομα στο ΙΕΚ. Βέβαια. Μάλλον άρα τα προβλήματα είναι κοινά, απλά τυχαίνει αυτή τη στιγμή να μην μπορούν να έρθουν άλλοι. Γιατί οι άνθρωποι πιθανότατα ασχολούνται με κάτι. Ακριβώς, όπως θα σας δείξω, το θέμα για μας είναι τόσο σοβαρό που δεν μπορούμε να βασιζόμαστε σε αυτό και μόνο. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να παραμείνει μόνο στο ΙΕΚ, πρέπει να ασχολείται και με άλλα πράγματα για να επιβιώσει. Για ευνόητους λόγους. Ακριβώς. Λοιπόν, ξεκινήσαμε μία κινητοποίηση σε συνεργασία και με επαφή φυσικά και με εκπαιδευτές από άλλα ΙΕΚ της υπόλοιπης Ελλάδας. Γι' αυτό και είπα ότι το πρόβλημα είναι κοινό. Ναι. Σε ενημέρωση λοιπόν, σε κοινή ενημέρωση που είχαμε όλοι, μάθαμε ότι για άλλη μια φορά πλησιάζουν οι γιορτές του Πάσχα και πάλι δεν θα μας πληρώσουν. Και όταν λέω πάλι, διευκρινίζω ότι έχουμε προσληφθεί από την 1η Οκτωβρίου και από την 1η Οκτωβρίου δεν έχουμε πληρωθεί. Απίστευτο. Έχει τελειώσει το πρώτο εξάμηνο. Άρα δεν ευαισθητοποιήθηκαν ούτε καν τα Χριστούγεννα. Όχι βέβαια. Μας υποσχέθηκαν για τα Χριστούγεννα, περιμέναμε τα Χριστούγεννα. Δεν έγινε αυτό. Τώρα ήρθε το Πάσχα. Λέμε προεκλογικά κάτι θα γίνει. Δυστυχώς, μάλλον δεν συγκινούνται. Όμως ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι και πρέπει να διευκρινίσω το εξής. Μιλάμε για περιπτώσεις όχι μόνο ανθρώπων που κάνουν δύο και τρεις δουλειές για να επιβιώσουν, ναι, γιατί όλοι είμαστε οικογενειάρχες, περισσότεροι μάλλον. Μιλάμε και για περιπτώσεις οι οποίες στη στεριά, να πω, στην υπηρετική Ελλάδα, τα ΙΕΚ μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν σε δύο ΙΕΚ και άρα να πηγαίνουν 200 χιλιόμετρα, η βενζίνη από την τσέπη τους, έτσι, τα έξοδα διαβίωσης από την τσέπη τους και να περιμένουν. Μάλιστα. Να έχουν 20 ώρες, ας πούμε, που σημαίνει να συμπληρώνουν ωράριο και να περιμένουν. Ναι, γιατί εδώ αφορά τον ίδιο κλάδο, το ακριβώς, ίδιο ζήτημα. Ακριβώς. Οπότε εκεί τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα. Και να σας πω και το κορυφαίο για μας, γιατί όταν μου το είπαν αυτό συνάδελφοι που μιλάω, ας πούμε, από το Σύλλογο της Αχαΐας κτλ. Ναι. Τους λέω, εγώ θα σας πω ένα ακόμα χειρότερο, έτσι όπως το ζούμε εμείς, με μία συνάδελφο η οποία καλύπτει, για να καλύψει το πλήρως ωράριο, καλύπτει Κο, κάλυμνο και σύρο. Ω Θεέ μου, απίστευτο. Κάθε εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα. Από δωδεκάνησα κυκλάδες. Το κο, κάλυμνο, άντε να το δεχτεί κάποιος. Περιφέρειο Νοτιού Αιγαίου. Περιφέρειο Νοτιού Αιγαίου. Απίστευτο. Έτσι. Και η γυναίκα είναι λεπορία. Σε ένα πλοίο όλη την εβδομάδα. Μάλιστα. Όλο το χρόνο. Και είναι απλήρωτη. Δεν ξέρω. Με τι μάτια δηλαδή έχουν να κοιτάξουν τους ανθρώπους αυτούς. 6 μήνες απλήρωτοι. Δεν βγάζω τον εαυτό μου απ' έξω, αλλά οπωσδήποτε ίσα-ίσα, αλλά αυτό το θεωρώ τραγικό. Το θεωρώ τραγικό. Φυσικά. Λοιπόν, οικογένειες και γονείς με 2-3 παιδιά. Εννοείται. Να μην μπορείς να τα απεξέλθεις σε καμία υποχρέωση απλήρωτη. Δηλαδή, εντάξει, είπαμε. Χριστούγεννα περάσαμε. Έχετε όμως έτσι ζητήσει κάποια βοήθεια φορέων φυσικά, γύρω από αυτό το κομμάτι. Φυσικά. Απλά παίρνανε κάποιες υποσχέσεις μέχρι τώρα που πια σε κάποια τελευταία τηλεφωνήματα αρχίσανε να λένε ότι μπορεί να πληρώσουμε τους πιστοποιημένους γιατί έχουν εφεύρει καινούριο φασούλι. Ναι. Τους μη πιστοποιημένους λέει θα δούμε Ιούνιο, Σεπτέμβριο. Εντάξει, αλλά είναι απίστευτο να κλείσει δηλαδή, και χρόνο δηλαδή. Να για είμαστε την και λίγο σοβαροί, ας πούμε, για όνομα του. Ναι, αλλά δεν θα πάει κανείς πια τον επόμενο χρόνο. Μα φυσικά, μα ξέρετε. Στελεχώσει. Και πέρσι μας πληρώσανε λίγες μέρες εν μέσω δηλαδή των ημερομηνιών που κάναμε τις αιτήσεις για την επόμενη χρονιά. Να σας πω κάτι, αν θέλουν να τα κλείσουν ή έτσι να υποβαθμίσουν, όχι όμως με αυτόν τον τρόπο, έτσι. Το πιο τίμιο είναι να πεις ότι δεν δουλεύει το σύστημα, δεν πάει καλά. Τέλος τα ΙΕΚ. Ακριβώς. Τα για μένα ΙΕΚ είναι ανήθικο. Δηλαδή, αλλά μιλάμε, να ας πούμε, για δημόσια ΙΕΚ τα οποία για μένα προσφέρουν ένα λειτουργήμα. Γιατί δίνουν τη δυνατότητα σε παιδιά
που για χύψη λόγους δεν μπορούν να μετακινηθούν από την πατρίδα τους, ακριβώς, να μπορέσουν να πάρουν γνώσεις και πιστοποίηση που τους δίνει τη δυνατότητα να βρουν δουλειά και να ζήσουν αξιοπρεπώς. Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι σημαντική δομή, σημαντικός θεσμός τα ΙΕΚ. Τα ΙΕΚ. Τώρα, αν έχουν με κάτι άλλο να τα αντικαταστήσουν, ναι, αλλά όχι εις βάρος των ανθρώπων αυτών, των εκπαιδευτικών, που προσπαθούν να στηρίξουν και αυτό το σύστημα. Και προσφέρουν τόσα και με αυτόν τον τρόπο, και βάζοντας και από την τσέπη τους. Ακριβώς, για όνομα του Θεού. Λοιπόν, σήμερα όμως, έτσι που είναι και οι μέρες πραγματικά που πλησιάζουμε το Πάσχα, δεν θα ήθελα να μείνουμε μόνο με ένα θλιβερό θέμα. Θα ήθελα έτσι να σας ακούσουμε και με αφορμή τη γνωστοποίηση που έκανε σε μένα η κυρία Μαρία Σαβαράφογλου, και την ευχαριστώ, ότι από την Πέμπτη θα βρίσκεται στην Κάλυμνο ο Μάρκ, σεφ και ταξιδιωτικός ανταποκριτής, ειδικά της γαστρονομίας, και η Ελλάδα είναι μία από τις 5 χώρες, λέει, που καλύπτει. Και πρώτος του σταθμός είναι η Κάλυμνος. Πραγματικά, με αφορμή και αυτό, θα ήθελα, κυρία Τηλιακού, να μας πείτε και γενικότερα πώς κυλούν οι μέρες του Πάσχα. Έχετε μια εικόνα κρατήσεων? Ναι. Λοιπόν, καταρχήν όντως θα έχουμε την επίσκεψη, τη χαρά να έχουμε την επίσκεψη του κυρίου Μάρκ. Δεν είπα το επίθετο, καταλαβαίνετε, έτσι, γιατί δεν είπα το επίθετο. Λοιπόν, είναι ο Μάρκ Ντοντρεμόν. Λοιπόν, ο άνθρωπος είναι Αμερικανός, βεβαίως, της γαστρονομίας, δημοσιογράφος, πάρα πολύ γνωστός στο χώρο του. Μπράβο. Γυρνάει την Ελλάδα, η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες που κινείται πάρα πολύ γιατί του αρέσει, και πραγματικά τον τσίμπησε η κυρία Σαράφογλου μόνο έτσι όπως εκείνη ξέρει, διότι έμαθε πως θα πήγαινε στην Κέρκυρα. Και από εδώ, από εκεί, τον κατάφερε να έρθει στην Κάλυμνο σαν επίσκεψη πριν από την Κέρκυρα. Mm-hmm. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε με την ομάδα μας που συνεχώς διευρύνεται, την τουριστική ομάδα, και θα τον γυρίσουμε στα διάφορα γαστρονομικά σημεία της Κάλυμνου για να δει τον τόπο, τους ανθρώπους, τις γεύσεις, τα αρώματα, τις μυρωδιές, τα πάντα. Και είναι και στα καλύτερα του τώρα το νησί, έτσι, καταπράσινο. Και οι πέτρες ακόμα πράσινες. Έχουν ανθίσει. Έτσι, ακριβώς. Κιτρινοπράσινα, θα έλεγα, τα βουνά μας, και όχι μόνο. Ακριβώς, λοιπόν. Ωραία. Οπότε θα είναι πολύ χαρά μας να τον έχουμε και θα μιλήσουμε γενικότερα και γι' αυτό. Όμως, η κίνηση. Γενικότερα, η κίνηση δείχνει πολύ θετική. Αν δείτε τα μπροστινά μας μέρη, έχουν ήδη αρχίσει να κινούνται. Ναι, το είδα και έχω πληροφορηθεί και από άλλους. Τα περισσότερα μαγαζιά έχουν ανοίξει. Στα 100 άτομα ήδη τα έχουμε, λέει, αναρρύθμιση. Και παραπάνω, και παραπάνω, παραπάνω, παραπάνω. Μπράβο σας. Όχι, δόξα τω Θεώ, αρχίζει να κινείται. Και εδώ θέλω να ευχαριστήσω και την Ένωση Καλυμνίων Αττικής, διότι κάνουν μια πολύ σημαντική προσπάθεια. Θεωρώ έχουν πιάσει ακριβώς τη φλέβα. Ξέρουν ότι καλή χωρί και τα πανηγύρια, αλλά αυτό που χρειάζεται ένας τόπος όπως είναι η Κάλυμνος είναι η καλύμνη της Διασποράς, γιατί θα πω εντάξει και της Αθήνας της Διασποράς, ναι, να πούμε, βοηθούν λοιπόν ώστε να μεταδίδονται τα όμορφα στοιχεία που έχει το νησί αυτό για να έρχονται επισκέπτες. Η τελευταία ομάδα, το τελευταίο δουσού της Ένωσης Καλυμνίων, λοιπόν, το έχει καταλάβει πάρα πολύ καλά αυτό. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον κύριο Δημήτρη Καλικάτζαρο, αλλά και όλους τους υπόλοιπους που αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι όλα τα ονόματα. Δεν πειράζει, προτιμώ να μην τα πειράζει. Πω. Αλλά ξέρουν εκείνοι. Λοιπόν, βοηθούν πάρα πολύ, φτιάξαν ένα ωραιότατο βιντεάκι, mm-hmm, και μπορώ να πω ότι μετά από κάποια χρόνια που ακούγαμε ότι έρχονται και Έλληνες κτλ. Και πάλι θα έχουμε επισκέπτες Έλληνες. Και είναι μάλιστα πάρα πολύ σημαντικό. Επισκέπτες Έλληνες, έτσι. Όχι από άλλες. Μάλιστα. Φίλους, φίλων. Τους τράβηξε το ενδιαφέρον από αυτά που είδαν οι άνθρωποι. Ακριβώς, ακριβώς. Και θέλουν να έρθουν στην Κάλυμνο για το Πάσχα. Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε τους περιμένουμε. Ναι. Μα και εμείς χαιρόμαστε, γιατί είναι κάτι διαφορετικό. Έτσι δείχνει ότι. Δεν θα πω για την οικονομική κρίση και τα λοιπά, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σχετικό. Δείχνει όμως ότι ο Έλληνας θέλει να δει ρίζες, βέβαια, παράδοση, βέβαια, θέλει βέβαια να αισθανθεί κάποια πράγματα
που νομίζω ότι είμαστε ακόμα σε θέση να προσφέρουμε. Άρα αυτό που έχουμε πρέπει να το κρατήσουμε. Βέβαια, δεν, και ακόμη περισσότερο να ανοίξουμε την πεντάλια. Έρχονται γι' αυτό, αυτό θα τους δώσουμε. Έτσι είναι, χαίρομαι. Λοιπόν, και αν κι εσείς δεν είχατε αντίρρηση, να έρθουμε σε επαφή με κάποιους ανθρώπους που ίσως θα ήθελαν να μας πούν τις εντυπώσεις τους κάποια στιγμή. Εννοείται. Έτσι, θα ήταν χαρά μας. Εννοείται, γιατί αυτή είναι η διαφήμισή μας. Όπως άλλωστε είδαμε και την κίνηση του τριημέρου λόγω του Αγίου Σάβα. Ναι. Και χαρήκαμε τόσο πολύ που βρέθηκαν τόσοι άνθρωποι, οικογένειες, γυναίκες, που όχι μόνο μια φορά και δύο έρχονται για αυτόν τον λόγο. Έτσι, το κομμάτι του θρησκευτικού τουρισμού είναι από αυτά που μπορούν κάλλιστα να αναπτυχθούν. Έτσι. Μην ξεχνάμε ότι ένα μικρό νησάκι, ας πούμε, όπως η Σήμη, καταφέρνει να έχει όλο το χρόνο και όχι τις μέρες μόνο του Πανορμήτη κόσμο. Που έχει χιλιάδες κόσμο ακριβώς, και προσκυνητές τότε. Νομίζω λοιπόν ότι μια χαρά μπορεί να, εντός εισαγωγικών, να υπάρχει μια σταθερή ροή, όπως επίσης και να βουλώσει τις τρύπες μας, όπως λέμε εμείς τουριστικά. Ναι. Με την έννοια ότι υπάρχουν περίοδοι που επειδή δεν έρχεται άλλος κόσμος, γιατί είναι εξεταστικές, γιατί είναι Ιούνιο-Σεπτέμβρης, είναι πάρα πολύ καλές εποχές για να αναπτύξουμε αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Και πόσα άλλα βέβαια, έτσι. Δεν μιλάμε για τα περιπατητικά μονοπάτια, για τον ποδηλατικό αγώνα. Γι' αυτό ανέφερα επίσης και την ομάδα. Για πάλι της Ένωσης Αττικής, διότι κάτι ετοιμάζουν. Και θα μείνουν βέβαια και κάποια εστιατόρια να το γνωρίζουν αυτό οι φίλοι μας ανοιχτά και την παραμονή μετά την Ανάσταση και ανήμερα το Πάσχα. Βέβαια. Έτσι ώστε να εξυπηρετηθούν όλοι οι φίλοι αυτοί, οι άνθρωποι οι οποίοι θα βρεθούν εδώ στα νησιά μας, στα μέρη μας, για να δουν το Πάσχα από κοντά. Και είμαι σίγουρη ότι θα περάσουν καταπληκτικά. Ναι, και εγώ. Λοιπόν, εγώ εύχομαι πραγματικά και οι μέρες αυτές οι Άγιες να φέρουν και αποτέλεσμα στο πρώτο θέμα και που αγγίξαμε. Και εγώ ελπίζω να φωτιστούν. Είναι πολύ σημαντικό. Γιατί είναι αμαρτία. Είναι αμαρτία. Δεν μιλάμε τώρα για τους 19 ανθρώπους που βρίσκονται εδώ. Όχι. Είναι πανελλαδικά πάρα πολύ. Ναι. Πάρα πολύ. Εγώ θα σας στείλω τα αιτήματά μας. Ναι. Γιατί πέραν αυτού υπάρχει και το θέμα ότι δεν έχουν υπογραφεί ακόμα οι συμβάσεις του Ιερινού Εξαμήνου. Υπάρχει το θέμα των ασφαλιστικών εισφορών του ΙΚΑ, που πρέπει και, αυτές να τακτοποιηθούν διαφορετικά. Κάποιοι άνθρωποι, όπως πέρσι, χάσανε το επίδομα ανεργίας τους. Μάλιστα. Δεν είναι ένα και δύο, ναι, είναι και σοβαρά. Δεν μπορούν να χαθούν αυτά. Είναι σοβαρά και πρέπει ο κόσμος να τα ξέρει, ότι δηλαδή δεν φτάνει στα παιδιά και δεν θέλουμε τα παιδιά να είναι το μέσο, αλλά φυσικά το επόμενο που έχουν εξαγγείλει, ας πούμε, είναι η αποχή από τις εξετάσεις. Έτσι, έτσι. Εύχομαι λοιπόν όλα να κλείσουν. Βεβαίως, και με φωτογραφικό υλικό να είστε καλά. Καλή δύναμη στο έργο σας. Ευχαριστώ πάρα έτσι, πολύ. Έτσι, να έχουμε ένα καλό Πάσχα, αν και θα ξαναειδωθούμε εννοείται μέχρι τότε. Αμήν, αμήν, βεβαίως. Και θα σας ακούσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κι εγώ. Είστε καλά. Αγαπητοί μου φίλοι, γρήγορα, τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα, πασχαλινές ευχές και ό,τι άλλο και ερχόμαστε για να σας πούμε πόσα πολλά και διαφορετικά θα δείτε αύριο.